Μια πολύ δυσάρεστη εικόνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων παρουσιάστηκε στο reality survivor του Τούρκου παραγωγού και ισχυρού άντρα του Σκάια Τζούνι Λιτζαλή λόγω της συμμετοχής της 36χρονης υπαξιωματικού των ειδικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού από τη δράμα για στη Μανίσκου Κουτούζογλου η οποία εμφανίστηκε με δεκάδες στατουάζ σε όλο το σώμα. Καταρχά, το ερώτημα για το αν η συγκεκριμένη υπαξιωματικό έλαβε την άδεια από το ΓΕΣ yes, για να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πήγε μέσα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν πώ θα πήγαινε στο survivor, αλλά είχε ζητήσει εξαμηνιαία άδεια την οποία και δικαιούται. Άδεια όμω η οποία δεν είχε ακόμη εγκριθεί και βεβαίω σε καμία περίπτωση δεν είχε ενημερώσει η συγκεκριμένη υπαξιωματικό ότι θα πάει σε αυτό το παιχνίδι και θα τη χρησιμοποιούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Πιθανότητα η γυναίκα είχε οικονομικό πρόβλημα και δυσκολεύεται να πληρώσει ακόμα και το ενοικιό της, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή, αλλά μήπως να έκανε κάποια άλλη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί τι ένοπλε δυνάμει. Αυτά σε ό,τι αφορά στην ουσία του πράγματο, γιατί υπάρχει και η εικόνα και αναφερόμαστε στο γεγονό ότι στο παιχνίδι, λόγω των λίγων ρούχων που φοράνε οι παίκτε, φαίνεται ότι όλο τη το σώμα είναι καλυμμένο με τατουάζ. Όλα αυτά τα τατουάζ απαγορεύονται ρητά από το στρατιωτικό κανονισμό. Έχουν επιτραπεί τα τελευταία χρόνια, αλλά υπό έναν όρο, να μην βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρο του σώματο δεν καλύπτεται από την στολή παραλλαγή. Κάτι το οποίο όπως όλη η Ελλάδα είδε προφανώς και δεν τηρείται. Αλήθεια, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού πώς τους φαίνεται να τέλεχος των ειδικών δυνάμεων να συμμετέχει σε reality που χρηματοδοτεί και πληρώνει προσωπικός φίλος του Ερντογάν και ενώ ακόμη δεν έχει εγκριθεί η αδειά του. <σλουσίλου> <σλουσίλου>